για το κταίο, για τα κταίο. Αν περνάνε δηλαδή τα αυτοκίνητα από αν τον σχετικό τεχνικό έλεγχο. Έχεις πρόβλημα. Και όποιος δεν έχει περάσει από έλεγχο, τι συμβαίνει, Ηλία? Βεβαίως, καλημέρα. Ήταν μια σχετική απάντηση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών του κ. Μαυραγάνη ότι όποιος δεν θα έχει περάσει τον τεχνικό έλεγχο του κταίου δεν θα μπορεί να παίρνει ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Να σημειώσουμε ότι τέτοια σχετική διάταξη υπάρχει στον νόμο εδώ και 11 χρόνια από το 2006 με τον 3446 το άρθρο 16. Ναι, ήταν όπως είπες, λέει, διευκρινήσεις του Υφυπουργού. Ναι, απλώς δεν έχει εφαρμοστεί αυτό μέρη. Και ίσως χρειαστεί κάποια επικαιροποίηση το συγκεκριμένο άρθρο, αλλά είπε ότι ο κ. Μαυραγάνης ότι στο πλαίσιο της αυστηροποίησης των τεχνικών ελέγχων σε κάτι τέτοιο προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Να σημειώσουμε ότι επίσης στο προσχέδιο του νομοσχεδίου του Υπουργείου Μεταφορών που είδε το φως της δημοσιότητας, στο άρθρο 55 αναφέρεται ότι θα υπάρξουν και διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ σε όποιον δεν έχει περάσει από τεχνικό έλεγχο το όχημά του 6 μήνες μετά την δημοσίευση στο ΦΕΚ του σχετικού νόμου, οπότε πάμε για το δεύτερο εξάμηνο του 2018 στο συγκεκριμένο το οποίο αναφέρομαι. Από εκεί και πέρα να σημειώσουμε ότι τώρα αν σε σταματήσει η τροχέα και δεν έχεις περάσει κταίο είναι 400 ευρώ το πρόστιμο, έρχεσαι να περάσεις το όχημά σου, πληρώνεις εδώ το παράβολο του υπέρ δημοσίου και 50 ευρώ στην τροχέα. Όμως δυστυχώς, παιδιά, πάνω από 1 εκατομμύριο οχήματα, άλλοι μιλάνε και για σχεδόν 2 εκατομμύρια οχήματα τα οποία δεν έχουν περάσει τεχνικό έλεγχο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κυκλοφοριακή αρμονία στους δρόμους, με την έννοια ότι πολλά αυτοκίνητα δεν είναι σε κατάσταση για να κυκλοφορούν. Σαφώς και είναι στενό το οικονομικό πλαίσιο της εποχής, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, κυρίως πρώτα για τους εαυτούς μας και μετά και για τους συμπολίτες μας. Να προσθέσουμε ότι το κόστος του τεχνικού ελέγχου όταν είμαστε στις προβλεπόμενες ημερομηνίες είναι 50 ευρώ για τα οχήματα και 25 ευρώ για τις μοτοσυκλέτες, ενώ οι κυριότερες επισημάνσεις από τους τεχνικούς είναι τα ελαστικά. Σημαντικό θέμα εκεί, δεν αλλάζουμε τα ελαστικά μας. Μετά είναι τα καυσαέρια και τρίτο στην κατηγορία έρχονται τα φώτα. Δηλαδή, και βέβαια τα ελαστικά είναι θέμα ασφάλειας, Ηλία, και τώρα με το χειμώνα και τις βροχές και όλα αυτά είναι πολύ μεγάλο το ρίσκο. Κόβονται να συνέχεια, Νίκο. Κόβονται και εντάξει, δεν φρενάρουν και υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Πάντως μετά από αυτό το ρεπορτάζ και μετά από αυτές τις πληροφορίες που μας μετέφερε ο Ηλίας Κούκος, αν κάποιος πει δεν ήξερα πόσο είναι το κόστος, τι πρόστιμο θα έχω, τι επιπτώσεις θα έχω, δεν υπάρχει. Ηλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά κάνουμε.